Καλημέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο vlog μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Μας πετυχαίνετε έξω, η ώρα είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι 8.30 το πρωί και είναι η πρώτη μας βόλτα. Δεν τι κάνουμε πάντα, είμαστε εδώ πέρα με τον κύριο Χάρη. Χάρη! Λοιπόν, κάνουμε τώρα, βγήκαμε νωρίς γιατί είχε ξυπνήσει από νωρίς. Κανονικά τι κάνουμε λίγο πιο μετά. Οπότε εγώ τώρα θα το εκμεταλλευτώ και θα πάω για βήματα, επειδή είναι και η ώρα του να κοιμηθεί και τον παίρνει σχετικά κάποιες φορές ακόμα ύπνο στο καρότσι. Οπότε το κάνουμε κάπως έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι εντάξει ο καιρός φαίνεται, ελπίζουμε να παραμείνει έτσι πραγματικά. Και πάμε να κάνουμε βηματάκια, να πάρουμε καφέ δυναμικά, γιατί έχει μπει άνοιξη, καλό μήνα κιόλας και πρέπει να... Αυτό, πρέπει να... Αρχικά να πω ρε παιδιά, αυτό που είπα πριν δεν μου άρεσε, γι' αυτό ξανά άνοιξα την κάμερα. Κάνω τα βήματά μου κανονικά και ακούω πάντα στα ακουστικά μπατσάτα. Δεν ξέρω γιατί, με κάνει πάρα πολύ πιο κυνηγική και γρήγορη. Γενικά και στις δουλειές του σπιτιού ακούω μπατσάτα, μου άρεσε πάρα πολύ σαν μουσική, δεν ξέρω αν είμαι η μόνη. Και θέλω να κάνω αυτό το disclaimer τέλος πάντων, γιατί εγώ γενικά είμαι της άποψης ότι το σώμα είναι ωραίο με παραπάνω κιλά, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κανένα πρόβλημα που έχουν παραπάνω κιλά και μπράβο τους και πραγματικά, αλλά εγώ επειδή έχω και έτσι να πω ότι έχω λίγο γόνατο πρόβλημα και το έχω και χρόνια, αυτό θέλω να τα χάσω τα υπόλοιπα κιλά. Όχι γιατί έρχεται άνοιξη αυτό που είπα, προφανώς. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ νιώθω πάρα πολύ ωραία με το σώμα μου και τώρα και με τα παραπάνω κιλά που ήμουν. Και αυτό φαινόταν κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Κανείς τίποτα δεν κατάλαβε ότι έχω έτσι τόσο παραπάνω κιλά. Γιατί ήμουν και έτσι άνετη. Οπότε, οκ. Okay. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Είναι τελείως βλακή αυτό που είπα. Α, έρχεται και άνοιξη. Σίγουρα βοηθάει στο καλοκαίρι να έχεις και λίγο λιγότερα κιλά για να είσαι πιο άνετος, όχι στα ρούχα σου. Με τη ζέστη και όλο αυτό. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Τελείως θέμα υγεία. Κάτσε γιατί εδώ πέρα οι δρόμοι είναι και χάλια. Αυτό τέλος πάντων. Και λαγεί αυτό που είπα, παρένθεση. Και το είπα πιο πολύ πραγματικά, γιατί μας έχουν μάθει έτσι και θα έπρεπε τελείως να φύγει αυτή η ιδεολογία από το κεφάλι μας. Και είναι κάτι που με τα χρόνια προσπαθώ πραγματικά να το βγάλω. Έχουμε κάνει στάση εδώ πέρα για φρούτα και παίζουμε με τα γυαλιά γιατί οτιδήποτε άλλο είναι μη ενδιαφέρον. Μόνο με κάτι που φοράω στο κεφάλι μου και αυτά, πάντα γυαλιά μου. Δείξε Χάρη και τα καινούργια σου παπούτσια στα παιδιά εδώ. Παντόφλες δηλαδή, αλλά αυτά φοράμε και μας βολεύουν έξω. Γυρίσα και ξανά φύγα γιατί δεν πήγα σούπερ μάρκετ και ήθελα λίγα πράγματα. Πήγα όμως τώρα και θα σας δείξω τώρα σε ένα μικρό σούπερ μάρκετ haul τι πήραμε. Και πήγαμε My Market και πήραμε παιδιά γάλα φρέσκο. Γάλα, αυτό εδώ είναι φανταστικό να το δοκιμάσετε. Είναι βρώμης και είναι με την κρεμμόδη υφή. Έχει και light, το οποίο το έχω δοκιμάσει. Απλά με την κρεμμόδη υφή που το βάζω εγώ μια γουλίτσια στο καφέ είναι καλύτερο. Πήρα κοτόπουλο να το φτιάξω σήμερα και το έχει και σε έκπτωση γιατί έλεγε σύντομα. Πήραμε κακάο γιατί θέλω να φτιάξω, παιδιά, θέλω να το δοκιμάσω, μακάρι να το δοκιμάσω και σε αυτό το vlog. Και το κακάο πάντινγκ που φτιάχνουν μέσα στο φωνό μακροκυμάτων σε κούπα. Ένα καφεδάκι. Colgate την οδοντόκρεμά μας. Πήρα, αυτό τι είναι, μοσχαράκι, λίγο μωρό. Αυτό εδώ πέρα πήρα μπριζόλες
λεμού, απλά είναι μεγάλες και έχουν βγει έτσι λίγο τεράστιες, χοιρινές μπιζόλες. Πήρα από το φούρνο ένα ψωμί. Πήρα πάρα πολύ ωραία από το My Market αυτά πάλι μπατζάρια που τρελαίνομαι για σαλάτα μπατζάρι, να το βράσεις και να βράσεις και τα φύλλα πάνω, παιδιά, είναι φανταστική με ξύδι λάδι, τέλειο, ό,τι καλύτερο πραγματικά. Πήρα αυγά, τα παίρνω από το φούρνο γιατί βλέπω ότι είναι λίγο πιο φρέσκα, τουλάχιστον σε μένα. Κρέμα γάλακτος, πήρα σαλάμι αέρος για να βάλω στη πίτσα. Πήρα μπριζόλα καπνιστή, γενικά πήγα για κοπής πράγματα, να πω την αλήθεια, και πήρα και γκούντα σε φέτες για τόστ. Μαγειρεύω ταυτόχρονα, μόλις έχω μπει σπίτι εδώ μεταξύ. Έχω βάλει για το μωρό κοτόπουλο και σε εμάς κοτόπουλο έχω σήμερα. Οπότε κοτόπουλο πατάτες, τώρα τα φτιάξα και θέλω να σας δείξω μια αγορά από Honda Center που έκανα στο δρόμο, που είναι φανταστική και πιστεύω θα τρελαθείτε. Αρχικά μου ήρθε η παραγγελία μου από Sephora που παρήγγειλα ένα ρούζ από Pixi. Είναι αυτό εδώ πέρα, το έχω δει πάρα πολύ στα... και στο ξένο YouTube και στα Reels πάρα πολύ και TikTok. Ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω, είναι κρεμώδες, έχει τρεις αποχρώσεις έχουμε στην Ελλάδα, στο εξωτερικό βγαίνει και bronzer και κάτι άλλα. Έχω πάρει την απόχρωση Ruby που είναι αυτό το χρώμα υγείας που λατρεύω πραγματικά. Θα το δοκιμάσουμε και τώρα μαζί, αν και έχω κάνει Reel στο Instagram, αν δεν με έχεις βρει να πας να με ακολουθήσεις. Λοιπόν, φορτιέται και χείλη. Στα πολύ γρήγορα τώρα, έτσι. Φαίνεται πάρα πολύ έντονο, αλλά έχω δει το πώς μπλεντάρεται και σε μένα, το έχω χρησιμοποιήσει. Κοίτα εδώ με τα δάχτυλα. Είναι πάρα πολύ to go, δηλαδή το έχεις στη τσάντα σου. Κοίτα, δίνει πάρα πολύ αυτή τη ζωηράδα που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Και δίνει αυτό το φρέσκο και το ανανεωμένο. Το αναψοκοκκινισμένο, να πω. Αυτό το πολύ γλυκούλικο και λίγο στη μύτη πάντα βάζω. Αυτό. Τώρα εδώ πέρα πέφτει το φως λίγο περίεργα και φαίνεται έντονο. Λοιπόν, άφησε και κάτω τα μαλλιά. Είναι αυτό εδώ το αποτέλεσμα του και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι αυτό το φυσικό. Αυτή η απόχρωση βασικά μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά τι ψάχνω σε ρούζ αυτή την απόχρωση εγώ. Τώρα, από Honda Center πήγα να πάρω ουσιαστικά, ήθελα από τα Kyle Crayon, δοκίμασα matte και έπαθα πλάκα, ειδικά τα διπλά. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε πήρα άλλη μία απόχρωση και ψάχνω πολύ μία απόχρωση να είναι έτσι κόκκινο, ένα κόκκινο ψάχνω, αλλά να ήταν έτσι λίγο πιο ροζ, όχι το έντονο το κόκκινο το τελείως. Και βρήκα. Από τα Kylie, τα Kit, τα Matte, αυτή εδώ την απόχρωση την Boss, που έτσι όπως φαίνεται τώρα φαίνεται κατακόκκινη, αλλά δεν είναι. Θα σας δείξω αμέσως. Είναι πάρα πολύ έντονα αυτά, με μεγάλη διάρκεια. Είναι αυτή εδώ η απόχρωση, είναι κόκκινη αλλά έχει μέσα και λίγο ροζάκι. Γενικά το ψάξα, δεν μπορώ να πω ότι, δηλαδή είδα αρκετές αποχρώσεις, έχει και το μολύβι του μαζί και πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, πείτε μου απόψεις πώς σας φαίνεται. Δεν το νιώθεις καθόλου πάνω στα χείλη σου. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτές τις υφές της Matte από Kylie. Αυτή, όπως είπα, είναι η απόχρωση 400 Boss Matte. Και αυτό εδώ. Ετοιμαστήκαμε για να πάμε βόλτα για το απόγευμα γιατί γύρισε ο Γρηγόρης. Έκανα μπάνιο, λούστηκα, ξαναβάφτηκα και πάμε να φύγουμε. Αυτό εδώ πέρα είναι από Zara και είναι πάρα πολύ ωραίο και άνετο γιατί είναι αμάνικο αλλά χοντρό και κατάλαβες. Ο Χάρης εδώ πέρα με την πιπίλα του, που ποτέ δεν πήρε πιπίλα, ποτέ δεν την ήθελε, την έφτυνε συνέχεια.
μέχρι που βγάζει δόντια και τώρα την έχουμε χτυπήσει πάρα πολύ. Αφού ήθελα να τη δώσω τις πιπίλες, έλεγα τσάμπα πάνε, κρίμα είναι. Κρυδιά τη χρησιμοποιεί για μασητικό, όλοι όμως, όχι μόνο το πλαστικό, όλοι τη χρησιμοποιεί τέλεια για μασητικό. Ναι, θες την κάμερα. Γιατί, πες. Ήρθε και η παραγγελία από το Zara Home. Παιδιά, πήραμε αυτά τα δύο απλά ποτηράκια νερού, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία γιατί έχουν το κρόνο πάνω. Εντάξει, είναι ότι είναι για το μωρό. Θα είχε σε πολύ καλή έκδοση, είχε τις εκτόσεις. Βέβαια, άρχισαν πάρα πολύ να μου έρθουν. Πήρα αυτά τα καλαμάκια, τα οποία τα πήρα και αυτά για το μωρό. Αυτά το δίνω και πίνει με πλαστικό καλαμάκι. Και αυτές τις πετσέτες τις έχω ήδη. Είναι φανταστικές, είναι πολύ vintage, πραγματικά μου αρέσουν. Τις έχω και τις ξαναπήρα, γιατί θέλω να έχω μόνο αυτές τις πετσέτες. Δεν ξέρω, έχω τρελαθεί με αυτές τις πετσέτες κουζίνας. Σας δείχνω εδώ κωδικό, αν θέλετε. Όπως θα σας δείξω και στα καλαμάκια. Εδώ. Και στο ποτηράκι. Τώρα εδώ δεν βλέπω το κωδικό, δεν ξέρω αν είναι αυτό στο barcode, οπότε να κάνει focus εδώ. Φτιάχνω μελιτζάνες, παιδιά, θα φτιάξω μουσακά. Και έχω κόψει σε ροδέλες, δεν τις τηγανίζω, δεν τις βάζω στο φούρνο, έτσι όπως είναι μέσα στο ταψί. Θα τις ψήσω έτσι για 10 λεπτάκια στο δυνατό, στο γκριλ. Και θα τελειώσω το κιμά εδώ πέρα, ο οποίος έχει μόνο καρότο, κρεμμύδι, κανέλα, τίποτα άλλο, αλάτι, πιπέρι, ok. Θα το ρίξω από πάνω και στην ίδια κατσαρόλα, θα κάνω και την μπεσαμέλ πάρα πολύ γρήγορα, θα σας δείξω. Και παιδιά, είναι ο πιο ωραίος, πανεύκολος μουσακάς που υπάρχει ever. Γενικά ο μουσακάς είναι το αγαπημένο φαγητό του Γρηγόρη. Και θα το φτιάξω ρε παιδάκι μου μία φορά τόσο στο μήνα σίγουρα, μπορεί και δύο. Γιατί και εμένα μου αρέσει, εντάξει είναι το αγαπημένο μου, αλλά ο Γρηγόρης το λατρεύει. Αυτό. Λοιπόν, σε κρύο γάλα, 1 λίτρο, 1 φλιτζάνι αλεύρι, λίγο μοσχοκάρδο, αλάτι, πιπέρι, εγώ βάλα και λίγο στέβια για να είναι πιο γλυκό, 2 αυγά και τα ανακατεύεις όλα μαζί, ενώ δηλαδή ζεσταίνονται μαζί και γίνεται κάπως έτσι και βγαίνει πάρα πολύ ωραίο και εύκολο. Και λίγο τυρί έβαλα μέσα, αλλά έβαλα και εδώ, εντάξει, τελευταία.